εξωτερικών. Πάμε στο Ισραήλ, στον Γαβριήλ Χαρίτο, συνεργάτη του ΡΙΚ και αναλυτή για θέματα Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, Γαβριήλ. Καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ. Ναι. Ένα σχόλιο από το απόσπασμα που ακούσαμε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ναι. Αν με επιτρέπεις. Παρακαλώ. Βλέπουμε ξανά την φωνή της λογικής που εκπέμπει εδώ και χρόνια και κυρίως από το ξέσπασμα της κρίσης στην λιβανική οικονομία που εκπέμπει η Κυπριακή Δημοκρατία προς τη Βηρυτό. Ανάλογη είναι στην ουσία, είδαμε την ενθάρρυνση από την Κύπρο, ούτως ώστε ο Λίβανος πραγματικά να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει την οικονομική κατάσταση με βοήθεια από τη Δύση και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σημειώσω ότι η Γαλλία έχει όλα αυτά τα χρόνια έχει προσπαθήσει να ανέβρει τρόπους ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί το χρέος του Λιβάνου στις αγορές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας η κυβέρνηση του Λιβάνου αντιμετωπίζει πολλές δυσχέρειες με τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίσει την οικονομική κατάσταση της χώρας. Να υπενθυμίσω ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, ο Αμπτάλα Μπουχαμπίμπ, είναι ένας οικονομολόγος έμπειρος και στην έρευνα και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά και στη πείρα. Είναι επικεφαλής ενός think tank στη Βηρυτό που ασχολείται με την διασύνδεση της πολιτικής και της οικονομίας. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις 15 Μαΐου που θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές, δεν θα συμμετέχει ως υποψήφιος ο νυν ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο κύριος Μικάτη, για τους δικούς του λόγους. Να θυμίσουμε ότι τους δύο προηγούμενους μήνες είχε μεταβεί στην Άγκυρα ο Λιβανέζος ο πρωθυπουργός. Υπόθηκε ότι η Άγκυρα ήθελε να προωθήσει την θέση του Λιβάνου σε σχέση με τα δικά της σχέδια για την ενέργεια στην περιοχή. Προσφέρθηκε και η Άγκυρα να αποτελέσει ένας διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο για τον καθορισμό των ΑΟΣ των δύο χωρών. Ναι. Προφανώς με ανταλλάγματα προς την Τουρκία. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου. Στη συνέχεια θα τις πει ο συνάδελφός σας στην Λευκωσία. Με λίγα λόγια, έχουμε μία συνέχιση της τάσης της Κύπρου προς τον Λίβανο, να προσπαθεί η Κύπρος να νουθετήσει τον Λίβανο, να αποφασίσει πώς θα επιλύσει τα ζητήματά του. Για την Κύπρο η οικονομία του Λιβάνου είναι η βάση για την επίλυση των διαφορών που υπάρχουν στη χώρα αυτή σε πολιτικό επίπεδο. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί άραγε ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της παρούσας έρχεται στην Κύπρο, με δεδομένο ότι στις 15 του Μαΐου θα έχουμε εκλογές. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Συνήθως όταν γίνονται οι εκλογές στο Λίβανο αργεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση, οπότε ο κύριος Μπουχαμπίμπ θα είναι ο υπηρεσιακός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι. Να τονίσω επίσης ότι η σημερινή συνάντηση, όπως πληροφορήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών από τη Λευκωσία, έγινε με πρωτοβουλία του Λιβάνου. Mm-hmm. Και ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν να γίνει εδώ και πολύ καιρό, με την αλλαγή σκητάλης στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Κύπρο. Ναι, βεβαίως υπάρχει και η πτυχή των ενεργειακών. Να θυμίσω και εγώ ότι η Κύπρος έχει συμφωνία με τον Λίβανο για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί από την Βουλή, από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου, και υπάρχει και αυτή η διαφορά που είπες και εσύ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που είναι σημαντικό πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο θα επιληθεί. Και θυμάμαι και στο παρελθόν ότι από πλευράς Λιβάνου είχε ζητηθεί από την Κυπριακή κυβέρνηση να διαμεσολαβήσει προς το Ισραήλ, λόγω των καλών σχέσεων που είχε η Κύπρος με το Ισραήλ, για επίλυση αυτής της διαφοράς. Θα αναμένουμε όμως και την ενημέρωση από τον Παναγιώτη Καπαρή, Γαβριήλ. Ναι, παρακαλώ, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Ναι. Μόνο ένα σημείο, ναι. Ότι ναι, έχει επικυρωθεί από την Βουλή του Λιβάνου ένα μέρος
από την συμφωνία για τον καθορισμό των ζωνών των δύο χωρών. Ναι. Το πρόβλημα από το Λίβανο είναι ότι δεν έχει επικυρώσει η Βουλή του το βόρειο άκρο της οριογραμμής ανάμεσα στην ΑΟΣ του Λιβάνου και της Κύπρου. Ναι. Προφανώς για να μην δυσαρεστήσει την Τουρκία, και δεν έχει επικυρώσει και το νότιο άκρο της Λιβανικής ΑΟΣ για τη διαφορά που προανέφερες. Ναι. Οπότε θα έχει σημασία να δούμε ποια θα είναι η στάση πλέον του Λιβάνου από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που, όπως δηλώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, εκτός από το Δουνουτού είναι και οι χώρες του κόλπου που έρχονται ως εγγυήτριες για την δύναμη, για την απόδοση της οικονομικής βοήθειας και των εγγυήσεων για την πρόοδο της οικονομίας του Λιβάνου. Αυτό ήταν το νέο στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι και οι χώρες από τον κόλπο έρχονται ως βοηθή, για να αισθανθεί και η κυβέρνηση της Βηρητού πιο σίγουρη σε σχέση με τους όρους που θα επιβληθούν από το Δουνουτού προς το Λίβανο. Να πούμε ότι ο κύριος Χαμπίπ έγινε δεχτός το πρωί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προτού έχει τις επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη. Μέχρι ότου ετοιμαστεί ο Παναγιώτης ο Καμπαρίδης να μας δώσει το πλήρες κείμενο των δηλώσεων, να πούμε για την κατάσταση στο Ισραήλ, Γαβρίλ, γιατί είχαμε επεισόδια στα Ιεροσόλυμα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, έτσι. Ναι. Σήμερα τα ξημερώματα γύρω στις 4.30 το πρωί άρχισαν δύο επεισόδια στο Τέμενος Αλάξα και στον προάβλιο χώρο του. Νεαροί Παλαιστίνοι με κουκούλες άρχισαν να ρίχνουν πέτρες προς το δυτικό τείχος, όπου είναι το ιερότερο σημείο των Εβραίων. Στη συνέχεια εισήλθαν στο εσωτερικό του Τεμένους, οι Ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν και αυτές, έριξαν και δακρυγόνα, ακολούθησαν ανταλλαγές από την μια πλευρά οι Παλαιστίνοι έριχναν πέτρες και πυροτεχνήματα και βόμβες Μολότοφ κατά των Ισραηλινών δυνάμεων, ακολούθησαν και συλλήψεις. 300 είναι οι συλλήψεις από τους Ισραηλινούς, 90 είναι οι τραυματίες οι Παλαιστίνοι, όπως αναφέρει η Ερυθρά η Μισέλινος. Αυτή τη στιγμή στον χώρο υπάρχει ηρεμία, αλλά όχι για πολύ, γιατί αυτή την ώρα, σε λίγο, σε ένα μισάρο από τώρα, θα αρχίσει η προσευχή της Παρασκευής, η δεύτερη του Ραμαζανίου, και αναμένεται να έρθουν δεκάδες χιλιάδες Άραβες για να παραστούν στην προσευχή. Είναι μια περίοδος με μεγάλη ένταση. Η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή Αρχή έχουν καταδικάσει τους Ισραηλινούς για την καταστολή αυτών των διαμαρτυριών. Η Χαμάς, η Φατάχ, η Ισλαμική Τζιχάντ έχουν πει ότι έχουν καλέσει τους Παλαιστίνιους σε ένταση των επιθέσεών τους κατά του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τη ζωντανή εικόνα από το δυτικό τείχος, και από πάνω από το τείχος αυτό είναι ο προάβλιος ο χώρος του Τεμένους Αλάξα. Αυτό που προβληματίζει τους Ισραηλινούς είναι ότι, επειδή από σήμερα είναι το Εβραϊκό Πάσχα και θα συνεχιστούν οι εορτασμοί επί ένα δεκαήμερο στις 24 του μηνός, αυτός ο άδειος ο χώρος που βλέπουμε αυτή τη στιγμή θα είναι γεμάτος από πιστούς Εβραίους, και από πάνω είναι το Τέμενος Αλάξα, που υπάρχει πιθανότητα, ο κίνδυνος, οι διαδηλωτές από την άλλη πλευρά να ρίχνουν αντικείμενα. Είναι ένα σκηνικό που το έχουμε δει. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα οι Ισραηλινές αρχές έχουν αποφασίσει τον αποκλεισμό και της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, προκειμένου να μειώσουν την πιθανότητα ενόπλων επιθέσεων εντός του Ισραήλ. Ο αποκλεισμός αυτός θα συνεχιστεί ως αύριο τα μεσάνυχτα, και θα αποφασίσουν εάν θα συνεχιστεί για ένα δεκαήμερο ακόμα.
σε κυβερνητικό επίπεδο έχουμε μία εξέλιξη που σημειώθηκε πριν από ένα μισάωρο. Το Αραβικό Ισλαμιστικό Κόμμα ΡΑΑΜ ανακοίνωσε την απειλή του να άρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση Λαπίδ και Μπένετ, εφόσον συνεχίσουν οι ταραχές του Αλάξα. Εάν θα συμβεί αυτό, τότε η κυβέρνηση, η παρούσα, θα χάσει την πλειοψηφία της Κνέσετ. Αυτή τη στιγμή στηρίζεται μόνο από 60 από τους 120 βουλευτές και το μόνο που σώζει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και υπάρχει ακόμα είναι η περίοδος του Πάσχα, κατά την οποία η Κνέσετ δεν λειτουργεί. Είναι κλειστή. Από τις 24 του μηνός και μετά, όταν θα ξαναρχίσει η Κνέσετ να συνέρχεται σε σώμα, τότε μπορεί να δούμε εξελίξεις που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν τον Ισραήλ ξανά στις κάλπες. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα ο Νετανιάου έχει κυκλοφορήσει από το Facebook, είναι viral πια, ένα βίντεο με τον Νετανιάου να καθαρίζει το γραφείο του. Είναι η παράδοση η εβραϊκή να γίνονται οι καθαρισμοί των σπιτιών παραμονές του Πάσχα, και αφού τον βλέπουμε να καθαρίζει και να προετοιμάζει το γραφείο του για δουλειά, τελειώνει αυτό το βίντεο και απευθυνόμενο στην κάμερα λέει ότι μετά από το Πάσχα θα έχουμε και άλλη φασίνα. Mm-hmm. Σαν να υπονοεί ότι θα υπάρξουν οι εξελίξεις. Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, ο Νετανιάου συνεχίζει να προηγείται κατά 34% στην ερώτηση ποιος είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Λοιπόν, Γαβρίλ, είναι έτοιμος ο Παναγιώτης ο Καμπαρής να μας δώσει την συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών εξωτερικών, του Κύπρου, της Κύπρου και του Λιβάνου. Πάμε να τον ακούσουμε και θα επανέλθω κοντά σου για ένα σύντομο σχόλιο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι συνομιλίες των Υπουργών Εξωτερικών της Κύπρου και του Λιβάνου, του Ιωάννη Κασουλίδη και του Αμπτουλά Καμπούτ Χαπίπ. Και είχαμε και δηλώσεις. Η είδηση από αυτή τη συνάντηση ήρθε από τον κύριο Χαπίπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν μια πολύ καλύτερη πρόταση, όπως η χαρακτήρισε, για ρύθμιση του ζητήματος των ενεργειακών, της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου του Λιβάνου, μια πρόταση για να επιληθούν οι διαφορές μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Μπορούμε να συμπεράνουμε εύκολα ότι αν υπάρξει αυτή η συμφωνία, πολύ εύκολα θα λυθεί και το πρόβλημα μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. Να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία για τον διαμερισμό, για τον διαχωρισμό των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία δεν επικυρώθηκε από τη Βουλή του Λιβάνου. Κατά τα άλλα, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν στις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του κυρίου Χαπίπ ότι η Κύπρος για αυτόν είναι ο παράδεισός του και αναφέρθηκε ότι έχει σχέσεις με την Κύπρο από το 1967. Ο κύριος Κασουλίδης αναφέρθηκε στην κατάσταση και στην κρίση που επικρατεί στο Λίβανο μετά και την έκρηξη του 20 στο λιμάνι της χώρας, οποία προκάλεσε τεράστια οικονομικά προβλήματα, και διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει τις προσπάθειες της Βηρητού ώστε να στηριχθεί οικονομικά και τεχνικά τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την διεθνή κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και συμφώνησαν ότι επήγει ο τερματισμός αυτού του πολέμου. Στην ατζέντα βεβαίως και το Κυπριακό, με τον Ιωάννη Κασουλίδη να ευχαριστεί τον ομόλογό του για την στήριξη του Λιβάνου στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Και από την πλευρά του ο κύριος Χαπίπ εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του Λιβάνου για τη στήριξη η οποία προσφέρει η Κύπρος προς τον Λίβανο, μια χώρα η οποία βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την Κύπρο. Ντίνο. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την άμεση ενημέρωση. Εύχομαι καλή συνέχεια και επανέρχομαι σε σένα, Γαβρίλ. Ακούσαμε για μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για να επιληθεί η διαφορά μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για το θέμα των ενεργειακών. Βεβαίως δεν ξέρουμε τι ακριβώς προνοεί αυτή η μεσολάβηση.
Αλλά τι μπορούμε να πούμε. Εξαιρετική είναι αυτή η εξέλιξη. Ναι. Έχουμε την Αμερική να, στην ουσία να επεκτείνει το σχήμα 3+1. Αυτό το οποίο δηλαδή υπάρχει και θέλουμε να υπάρξει. Και όπως ακούσαμε χθες και από την Νούλαντ στη συνέντευξή της προς την ΕΡΤ, πρόκειται να γίνει σύντομα μια συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ισραήλ-Ελλάδας και Κύπρου με τον Αμερικανό ομόλογό τους. Δεν έχει πει ακόμα πότε θα γίνει αυτό. Εάν σε αυτή τη λογική του 3+1 έχουμε πλέον μια άλλη διασύνδεση του Λιβάνου με την Κύπρο και με την Ελλάδα υπό την αιγίδα των Αμερικανών, αντιλαμβάνεστε ότι είναι καλά αυτά τα νέα. Μία πρόκληση όμως εδώ πέρα θα έχει η κυβέρνηση του Λιβάνου με τη στάση της παράταξης, της φιλοϊρανικής παράταξης Χεζμπολάχ, η οποία και αυτή έχει λόγο στο τι συμβαίνει στην περιοχή. Ναι. Το μόνο που θα μου έδινε μία αίσθηση αισιοδοξίας είναι η στάση του Προέδρου της Λιβανικής Βουλής, που είναι σιίτης, του Ναμπίλ Μπέρι, ο οποίος έχει δηλώσει και δηλώνει επανειλημμένα ότι η λύση για την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η ενέργεια, οπότε ανεξαρτήτως είτε αναγνωρίζουμε το Ισραήλ είτε ομαλοποιούμε την σχέση με το Ισραήλ, οπωσδήποτε το θέμα της οριοθέτησης των δύο ΑΟΣ θα πρέπει να τελειώσει, ούτως ώστε να μπορέσει η λιβανική οικονομία να έχει μια ελπίδα για το μέλλον. Είναι καλά αυτά τα νέα και ίσως και έτσι αιτιολογείται και το γεγονός ότι ο Λίβανος ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση. Ναι. Έχει σημασία. Λοιπόν, Γαβρίλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και σε σένα καλή συνέχεια. Πριν να κλείσουμε, έχουμε μια εξέλιξη που είναι και αυτή καλή για την τελετή αφής του Αγίου Φωτός που την είχαμε ανακοινώσει εμείς από το ΡΙΤ πρώτη για τη διαμαρτυρία που είχε προβάλει το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων για τον περιορισμό των ατόμων που ήταν ένας περιορισμός από την Ισραηλινή αστυνομία εξαιτίας άλλου ατυχήματος που είχε συμβεί πριν από ένα χρόνο και με πολλούς με νεκρούς και τραυματίες σε ένα προσκύνημα εβραϊκό. Ύστερα από επαφές που είχε το Πατριαρχείο χθες το μεσημέρι και όπως με ενημερώνουν σήμερα από το Πατριαρχείο, έχει βρεθεί μια φόρμουλα να διευθετηθεί το θέμα. Με το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν συμφωνήσει το Πατριαρχείο και η αστυνομία η Ισραηλινή ότι θα υπάρχουν έξοδοι ασφαλείας όταν θα συγκεντρώνονται οι πιστοί κατά τη διάρκεια της τελετής αφής του Αγίου Φωτός και από την άλλη πλευρά η Ισραηλινή αστυνομία θα είναι πιο ευέλικτη στο να αποδεχτεί λίγο περισσότερους από 1000 άτομα που θα προσέλθουν για την τελετή, με δεδομένο ότι ποτέ στην ιστορία της τελετής αυτής δεν σημειώθηκε ούτε τραυματισμός ούτε θάνατος, οπότε και ο χώρος και το πίμνιο θα μπορέσουν και φέτος να γιορτάσουν αυτή την τελετή που έχει μεγάλη σημασία για όλους τους χριστιανούς και όλους τους ελληνοορθόδοξους σε όλη τη γη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γαβρίλ.